στο σεφ στον αέρα φτιάχνουμε ορεκτικά με ελληνικά τυριά. Ο σεφ Μανώλης Θλιβερός φτιάχνει ρεφιδοκεφτέδες με σάλτσα από βασιλωτήρι και κατήκι. Ίσως να πάρουμε ένα καροτσάκι, να κάνουμε τέτοια και να τα πουλάμε στον δρόμο. Και μια σαλάτα με γραβιέρα και ποσέ αυγό. Ο Μανώλης πρωτοτυπεί στη στήλη της γλυκοθεραπείας με τη συνταγή για τη σαλάτα με σάλτσα φράουλας και μαστέλο χείου. Πάρα πολύ ερωτική τη βρίσκω. Ναι. Σωστό. Ελληνικά τυριά μπαίνουν στην κατσαρόλα, ο Μανώλης Θλιβερός έρχεται να μας δείξει τις συνταγές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στη δουλειά μου να μαγειρεύω φρέσκα υλικά, τοπικά τυριά της Ελλάδας και μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω με μυρωδικά. Το αγαπημένο μου ελληνικό τυρί είναι το μαστέλο. Πιστεύω ότι δουλεύω πάρα πολύ σωστά. Το μαστέλο πιστεύω ότι ταιριάζει με κάτι γλυκό, με μια σάλτσα φράουλας ή να το πανάρεις, ας πούμε, με μαστίχα και φυστή και γίνεις, να το τηγανίσεις και μετά να του δώσεις μια ωραία σάλτσα φράουλας. Το όνειρό μου είναι να ανοίξω ένα δικό μου εστιατόριο για 50 άτομα, σαν σπίτι, και γύρω-γύρω θα έχει φυτεμένο οτιδήποτε είναι λαχανικό, σαλατικό, οτιδήποτε είναι να μπει πάνω στα πιάτα. Δηλαδή να έχω κυπουρό που να μου δίνει τα υλικά μου να δουλεύω. Το πιο καλό για μένα είναι να χρησιμοποιούμε ελληνικά προϊόντα που τα ξέρουμε, μπορούμε να πάμε να δούμε πώς παράγονται, να αναδείξουμε την Ελλάδα και τα δικά μας προϊόντα, να μην μαγειρεύουμε ιταλικά, γαλλικά και τέτοια. Ας αφήσουμε τους Γάλλους και τους Ιταλούς να μαγειρεύουν αυτά, εμείς ας μαγειρεύσουμε τα ελληνικά τα δικά μας. Αυτό είναι το υπέροχο μαστέλο της Χίου. Καλά στο Μανώλη. Ελένη. Λοιπόν, έμπνευση με ελληνικά τυριά και επειδή τρώω πολύ συχνά σε σένα, το αγαπάς το τυρί στην κουζίνα. Αγαπάω, ναι, το ελληνικό τυρί και την ελληνική κουζίνα γενικότερα. Ναι. Και κάνεις μια ελληνική κουζίνα η οποία δεν τη λες δημιουργική, αλλά δεν τη λες και παραδοσιακή. Είναι κάπου στο ενδιάμεσο, με μικρές καθημερινές, θα έλεγα, αλλαγές που μπορούμε να τις κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας, αλλά που δίνουν ένα νέο πρόσωπο. Ναι, δεν θέλω να υπερφορτώνω τα πιάτα μου με πολύ μοντερνισμό και πολύ διαδικασία για τον κόσμο. Ξεφεύγουν όταν μπλέκεις πολύ τα υλικά και αυτά, χαλάει κάπως το πιάτο. Πρέπει να τα αφήνεις πιο απλό το πιάτο. Μήπως να πω εγώ ότι και από την πλευρά του πελάτη, όταν δεν του κάνεις και πολλές μαγκές, νομίζω ότι έρχεσαι πιο κοντά. Δηλαδή, τον φέρνεις και πιο κοντά στο παραδοσιακό προϊόν, με έναν τρόπο που μπορεί να τον αποδεχτεί στο καθημερινό του τραπέζι. Έτσι? Πιο εύκολα, ναι. Ναι. Γι' αυτό σας αγαπάει και ο κόσμος. Και έχουν και μια βεράντα καταπληκτική για το καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε ρεβιθιοκεφτέδες. Όχι όμως σαν χούμους να είναι πουρές τα ρεβίθια, θα τα έχουμε ζωντανά. Θα τα έχουμε βράσει, ας πούμε, λίγο και θα τα δουλέψουμε έτσι, να είναι μέσα στο ρεβιθιοκεφτέ το ρεβίθι κανονικό. Λοιπόν, αν βρείτε και αυτά τα υπέροχα ψηλά ρεβιθάκια, τα ελληνικά, τα οποία βράζουν και γρήγορα, τι κάνουμε, τα μουσκεύουμε κανονικά από το βράδυ, ε? Και το πρωί τα βάζουμε λίγο με σόδα, τα τρίβουμε να φύγουν οι τελευταίες πέτσες που έχουν πάνω. Ναι. Ναι. Να τα καθαρίσουμε λίγο καλύτερα. Είναι σημαντικό τώρα να τα βάζουμε και στη χύτρα ταχύτητας, γιατί είναι μεγάλη οικονομία, ναι, τώρα που η ΔΕΗ έχει πάει και που πήγε. Συν τότε έχω και το καλαθάκι μου εδώ και τα στραγγίζω κατευθείαν και σου τα παραδίδω, ε. Αλάτι βάζεις το βράσιμο ή όχι? Όχι, όχι. Α, καθόλου? Καθόλου. Ωραία. Λοιπόν, θα τα ρίξουμε εδώ στον μπολ μας. Α, δεν τα διαλύσεις εσύ καθόλου? Όχι, 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 έτσι θα τα αφήσουμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα ψιλοκόψουμε μέσα τα κρεμμύδια μας. Βγάζουμε εδώ τη φύτρα, το κρεμμύδι.
Γιατί τη βγάζετε φύτρα? Για να μην γίνεται τόσο βαρύ το φαγητό και για το στομάχι μας είναι πιο ελαφρύ. Ναι. Χωρίς τη φύτρα. Ισχύει, βέβαια. Και με το σκόρδο. Και με το σκόρδο ισχύει το ίδιο. Και εγώ το σκόρδο τώρα το δουλεύω, το ψήνω και παίρνω το μπουρέ. Έτσι μου έχει μάθει ένας φίλος μου, μεγάλο σεφ. Τα ψήνεις με τη φλούδα. Με τη φλούδα τα ψήνω, φλούδα. Στη μέση κομμένα. Ναι. Και μετά τα ζουλάω και παίρνω το μπουρέ, χωρίς να κάνω κανένα κόπο. Κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι ξερό, ε. Κρεμμύδι ξερό, κρεμμύδι φρέσκο και πράσο. Και πράσο. Μέσα στο άρωμα θα είναι αυτά, ε. Ναι, είναι πάρα πολύ αρωματικά. Γιατί δεν βάζεις το πράσινο? Δεν το πολύ βάζω το πράσινο τώρα, γιατί στο τηγάνισμα, αν μείνει απ' έξω από το ρεβιθοκευτέ, θα μας μαυρίσει. Α, ναι, γι' αυτό. Όχι ότι είναι άσχημο. Γιατί εμένα είναι τελευταία μου αιμονή. Έχω ψύχωση με αυτό το πράγμα. Το βάζω παντού, δηλαδή τόσο νόστιμο. Μπορούμε να το βάλουμε στο τέλος σε κάποιο φαγητό? Σε όλα τα φαγητά το βάζω και μάλιστα άκοπο. Είναι ακόμη καλύτερο. Στο τέλος για να μην μας μαυρίσει. Και να βγάλει και το άρωμά του, γιατί αυτό έχει άρωμα. Ναι. Τα ψιλοκόβεις όλα και το πράσινο στα ίδια. Κόβουμε τον άνηθο λοιπόν μέσα. Το διόψιμο μας το ψιλοκόβουμε και εκείνο. Αυτή η συνταγή τώρα είναι δικιά σου έμπνευση? Την πήρες από κάποια παραδοσιακή και την εξέλιξες? Πώς έγινε? Συνήθως τις βγάζω μόνος μου. Αυτή είναι πλέον δικιά με την εμπειρία μου και το μυαλό, το μαγειρικό που έχω αποκτήσει. Συνδέω μόνος μου. Ωραία αυτό που είπες, το μαγειρικό μυαλό. Λοιπόν, τώρα βάλουμε μέσα φαρινάπ. Α, για να φουσκώσει, ένα γίνει τραγανό. Δεν βάζουμε όμως μόνο φαρινάπ, βάζουμε και αλεύρι. Μας φουσκώσουν και πάρα πολύ. Τώρα μου κάνει εντύπωση πώς αυτά, τα οποία είναι ολόκληρα, πώς θα ομογενοποιηθούν. Αυτό θέλω να το δω. Πώς θα συμβεί, το πατάς. Θα βάλουμε και το αυγό μας μέσα. Ε. Μήπως πρέπει να τα πατήσεις? Με το χέρι θα τα κάνουμε. Α, με το χέρι θα τα κάνεις. Καλά, εγώ στα ανακατεύω προς το παρόν. Θα βάλουμε κύμινο. Βάου, του πάει πάρα πολύ το ρεβίθιο το κύμινο. Και εγώ το αγαπάω το κύμινο μέσα στα ρεβίθια. Και αυτό σουμάκι. Σουμάκι. Το σουμάκι είναι το αγαπημένο μπαχαρικό. Θα βάλουμε πάρα πολύ μέσα. Των Τούρκων. Δεν καίει, δεν δίνει άρωμα. Λεμονίζει όμως. Δίνει ένα λεμονάτο ξινούλι πάρα πολύ ευχάριστο. Πολύ ωραία. Και θα τρίψουμε, σπάσουμε ας πούμε τη φέτα μας μέσα. Τι φέτα προτιμάς τώρα, γιατί εσύ έχεις μια μετατηριά, μια γνώση. Ναι, έχω βρει μια φέτα τώρα από την Άρτα και δουλεύω. Πιπέρι, μήπως θα σου βάλω αλάτι? Ναι, θα βάλουμε και αλάτι το πιπέρι, γιατί δεν έχουμε βάλει ούτε στο βράσιμο. Ναι. Απλά ήθελα να βάλεις εσύ. Το δοκίμασα, γιατί είναι τόσο ωραία αυτά τα ρεβίθια. Είναι φοβερό να τρώμε τέτοια πράγματα. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ το βλέπω και στα εστιατόρια, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου. Πολλοί άνθρωποι δεν τα τρώνε τα ρεβίθια. Τώρα ρεβιθό και αυτά το τρώνε. Ναι. Ε? Είναι και φτεδοειδές και του θυμίζει κρέας, φαίνεται. Δηλαδή μπορεί και τα παιδιά να το φάνε, ας πούμε, που δεν τρώνε τα ρεβίθια, να το φάνε αυτό το κεφτεδάκι. Ναι, ναι, σίγουρα. Έτσι κοροϊδεύουμε και τα παιδιά να φάνε όσπρια. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Ζεσταίνουμε εδώ το λάδι. Έχεις βάλει φυτικό. Γιατί γίνεται πιο τραγανό. Να βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο για τη γεύση. Μπορούμε να βάλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ έχω το θερμοσποτάκι μου, θα μας πει πότε είναι έτοιμο, όταν κοκκινήσει. Για το τηγάνισμα, στους κεφτέδες που έχουμε βάλει ήδη το αλεύρι μέσα, δεν χρειάζεται να τους αλευρώσουμε. Όχι, όχι, δεν θα τους αλευρώσουμε. Έτσι με το κουτάλι μας. Α, τους δίνεις σχήμα εσύ. Ναι, ναι, τους δίνουμε σχήμα για να στήσουμε μετά το πιάτο. Και τους κάνεις χοντρούς-χοντρούς, ε. Όπως θέλουμε. Για να μείνουν μέσα ζουμεροί, να είναι κρίσπις απ' έξω και μέσα να είναι ζουμεροί. Σε πολύ
καυτό λάδι, ναι, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Προσέξτε το αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία θέλουμε να δώσουμε ένα ωραίο χρώμα και μια κρούστα, τίποτα άλλο. Ναι, τα υλικά, ναι, ναι, είναι ψημένα. Θα βάλουμε άλλο, ναι. Μην μας χαλάσει κανένας. Ενδιαφέρον το με δύο πυρνάκια, ναι, ναι, που είναι το αγαπημένο μου αυτό. Θέλεις να το γυρίσεις, α, ναι, πολύ ωραία. Να το, έτοιμο. Σωστό. Είναι. Είδατε. Mm-hmm. Και είναι πραγματικά από τους κεφτέδες που όταν έχεις τραπέζι τρώγονται πάντοτε, δηλαδή δεν μένει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έτοιμο αυτό το πρώτο. Το στραγγίζουμε και καλά-καλά, γιατί και αυτό μετράει, δηλαδή αν τον στραγγίξεις καλά τον κεφτέ, μετά κρατιέται τραγανός για περισσότερη ώρα και βέβαια. Δεν έχει και το λάδι, τη λαδίλα αυτή. Και δεν έχει και τη λαδίλα. Και κοίτα τώρα, επειδή πόσο όμορφο φαίνεται που είναι ολόκληρο. Και χρυσός και υπέροχος, ναι. Και, θα το, και φαντάζομαι θα το τρως και όλα στο ρεβίδι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι πολιτός, ας πούμε. Αυτό. Λοιπόν. Αυτό ήθελα να πετύχω σε αυτή τη συνταγή και νομίζω το έχω πετύχει. Συνήθως τους ρεβιθοκεφτέδες, οι περισσότεροι επηρεασμένοι από τα ήθη της Μέσης Ανατολής που το ρεβίθι το τρώνε πάντα με ταχίνι, κάνουν μία σως με ταχίνι. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι το ιδανικό του. Δηλαδή ο ρεβιθοκεφτές τελικά ήταν το δροσίσει. Πάρα πολύ σωστό. Και εσύ θα μας προτείνεις τώρα μία υπέροχη σως. Ναι, με βασιλοτήρι, γιατί όλους βλέπω με γιαούρτι και λέω να μην κάνω γιαούρτι, να κάνω κάτι άλλο. Το βασιλοτήρι τι είναι? Αυτό το έχω ξανακούσει. Το βασιλοτήρι είναι από τα Ιωάννινα. Ναι. Έχει μέσα φέτα και μανούρι. Ναι. Τριμμένη φέτα και μανούρι και λίγο γιαουρτάκι. Και το αφήνουν και γίνεται και οριμάζει έτσι. Ναι, και το κάνουν κρεμμόδι, εστίρι, ας πούμε. Το χειριζόμαστε σαν να ήταν κατοίκι δομοκού, ας πούμε. Ναι, σωστό. Αν δεν έχουμε βασιλοτήρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατοίκι. Τι λες τώρα, παιδί μου. Η κότα τσις, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ποιο κότα τσις, παιδί μου, αυτό είναι αριστούργημα. Αν ξέρετε το γαλοτήρι της Θεσσαλίας. Σωστό. Είναι ακριβώς το ίδιο άρωμα που έχει αυτό το βαρελίσιο, αλλά σε πιο λίγο. Mm-hmm. Τώρα πάμε για τη σάλτσα μας με το υπέροχο βασιλοτήρι. Βασιλικιά σάλτσα, ναι, με αυτό το υπέροχο, ναι, τυρί. Δεν το ήξερα. Είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε pop τυριά, δηλαδή τυριά με ονομασία προέλευσης. Πρώτη είναι η Γαλλία, μετά εμείς εντωμεταξύ είμαστε πολύ κοντά, 50-45-48. Ναι, ναι, ναι. Οι επόμενες δε χώρες έρχονται με 5 τυριά η καθεμία μόνο. Ναι, είμαστε top. Μακάρι να γίνουμε και πρώτοι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε λίγο ξύσμα μέσα λεμονιού. Λίγο, γιατί είδες ότι έχει φοβερή γεύση, ας πούμε. Δεν την πειράζουμε πολύ. Τι να την πειράξεις, αυτή και από μόνη της είναι υπέροχη. Αλλά το κατοίκι, ας πούμε, που είναι πιο ουδέτερο ή με ένα γιαούρτι πρόβιο που μπορείς να το κάνεις, εκεί του βάζεις λίγο περισσότερο. Ναι, εκεί πέρα θα το δεις. Θα του βάλεις λίγο χυμό λεμονιού παραπάνω, βάζουμε το χυμό. Λίγο σουμάκι παραπάνω. Έτσι. Λίγο ελαιόλαδο, αν θέλεις, ρίξαμε μέσα. Και θα πάρουμε και λίγα φύλλα δυόσμου ακόμα να βάλουμε μέσα. Που μου αρέσει να δουλεύω πολύ τα μυρωδικά τα φρέσκα. Σχεδόν έχω καταργήσει τα ξερά. Αποξηραμένα, ναι. Έχεις γλαστράκια ή ναι, ναι, έχω γλαστράκια στη δουλειά. Έχουμε και ένα ψηλό κήπο εκεί στη γωνία, φυτεύω ό,τι μπορώ. Τον έχω δει και η αυλή σας είναι μαγική, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Πολύ ευχάριστη. Μέσα δεν κάθονται το καλοκαίρι, όλοι έξω. Ποιος να κάνει, εγώ όλο μέσα καθόμουν, δεν έβρισκα τραπέζι, κατάλαβα. Θα χτυπήσουμε λιγάκι. Πάρουμε και το αντίβ μας. Το οποίο αντίβ για μένα είναι το πιο ωραίο σαλατικό που υπάρχει. Βέβαια δεν ξέρω πόσο κάνει, οπότε δεν μπορείς να στο συστήσω. Ναι, δεν είναι και φθηνό. Δεν είναι. Όλα τα καλά τα πράγματα. Και το οποίο μπορείς να το φας και το έτσι, μέσα με αυτό το πράγμα δεν υπάρχει αυτή η γεύση. Mm-hmm. Να βάλεις τη σως μέσα δηλαδή. Ναι, έτσι το έχω στήσει. Είναι μαγικό. Εδώ τι κάνουμε τώρα. Εδώ. Το ματράς. Για να μην μας βγει πολύ έξω το πιάτο και δεν είναι όμορφο. Παίρνουμε λίγο σάλτσα, βάζουμε μέσα. Α, και το κάνουμε σαν ντουιτσάκι. Ε, τέλεια. Παίρνουμε το ρεβιθοκεφτέ μας, το βάζουμε εδώ. Μπράβο, ρε Σιμανόλη, και θα το δροσίζει γιατί αυτό είναι πολύ τραγανό. Μπορούμε να το πάρουμε έτσι όλο αυτό. Να μην λερώσουμε και τα χέρια μας. Και να το φάμε. Τέλειο είναι. Σαν μπουκιά. Ναι. Θα κάνουμε τώρα. Για να στήσουμε το πιάτο καλά.
Έχει και το ελαφρώς πικρούτσικο αυτό, αν αφήσεις το κάτω μέρος, το πήγε κάτω, ελαφρώς πικρούλι. Που του δίνει ένα πικάντικο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Σαν ραπανάκια, ας πούμε, φανταστείτε. Γλυκίζω ρεβιθοκεφτέ, σου σκάει λεμόνια η σάλτσα. Κάνουμε να το πάρω στο χεράκι. Αυτό θα ήταν ωραία ιδέα για σνακ να το πουλάς στο δρόμο. Ναι. Αλλά ο Έλληνας δεν θα πάει να φάει fast food. Τι, τέτοιο. Γιατί δεν το φάει, γιατί το τρώει στην ταβέρνα. Γιατί είναι η νοοτροπία του τέτοια που δεν πιστεύω ότι θα πάει να το φάει, ενώ θα έπρεπε. Τι λες ρε Μανώλη. Ίσως να πάρουμε ένα καροτσάκι, να κάνουμε τέτοια και να τα πουλάμε στον δρόμο. Όχι. Κρίση έχουμε και μπαμ μπαμ και όλα. Πώς βγαίναν παλιά οι παγωτατζίδες με το καροτσάκι και πουλούσαν παγωτό. Mm-hmm. Μια τέτοια ιδέα στον δρόμο είναι απλά συγκλονιστική. Γιατί στη Μέση Ανατολή για το τρώμε. Κατάλαβα. Τέτοια έχουν, τέτοια φασφούντα ναι. έχουν. Είναι ο απόλυτος ρεβιθοκευτές. Είναι το τρως το ρεβίθι, γιατί είναι ολόκληρο μέσα, μαλακό αφράτο και απ' έξω το απόλυτο τραγανό. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Και αυτό το πικρούλι του αντίβα απ' έξω δεν υπάρχει. Κάναμε ωραίο συνδυασμό νομίζω. Για τη συνταγή ρεβιθοκεφτέδες θα χρειαστείτε. Για τους κεφτέδες, 250 γραμμάρια ρεβίθια, ένα πράσο, ένα κρεμμύδι, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα αυγό, 10 φυλλαδιόσμου, 1/3 από ένα ματσάκι άνηθο, 100 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1/3 από ένα κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 1/4 από ένα κουταλάκι του γλυκού σουμάκ, αλάτι, πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, ένα αντίβ, ελαιόλαδο και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα θα χρειαστείτε 70 γραμμάρια βασιλοτήρι, 5 φυλλαδιόσμου, 40 γραμμάρια φέτα, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Όχι, μουλάς πως το ρύζι, στο τύπ της ημέρας. Τι κάνουμε αν μας λασπώσει το ρύζι και δεν έχουμε χρόνο να βράσουμε άλλο? Μια γρήγορη λύση είναι να βάλουμε το λασπωμένο ρύζι σε ένα πυρέξ ή μία φόρμα και να το ψήσουμε στο φούρνο. Το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά. Μόλις το βγάλουμε, είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Αν θέλουμε καλύτερη γεύση και εμφάνιση, το περιχύνουμε με μία σάλτσα. Τώρα τι κάνουμε, σαλατούλα. Θα κάνουμε μία σαλατούλα με λούζα, ναι. γραβιέρα και ποσέ αυγό σε κρόκο κοζάνης. Λοιπόν, τα άλλα μου φαίνονται απλά. Το ποσέ αυγό δεν το έχουμε ξαναδείξει εδώ, το οποίο είναι μία νοστιμότατη συνταγή για αυγό. Πάρα πολύ εύκολη και πολύ καλή για αυτούς που θέλουν να κάνουν δίαιτα και δεν θέλουν να βάλουν μέσα λάδια και βούτυρα. Πολύ σωστά. Τη λούζα την έχουμε ξυμνήσει σε αυτήν την εκπομπή, θα την έχετε μάθει απ' έξω πια, που την κάνει η Μύκονος, αλλά την κάνουν και οι υπόλοιποι Κυκλάδες, είναι άξιος την κάνει. Καθόλου λιπαρό, αλαντικό και πάρα πολύ ευγενές και φινετσάτο. Mm-hmm. Τι άλλο να πούμε, το τυράκι τι είναι? Το τυράκι είναι γραβιέρα Κρήτης, γλυκιά. Και ανάπως έρχονται οι Κυκλάδες στην Κρήτη. Και άρα πρέπει μάλλον να ξεκινήσουμε από το αυγό. Ναι, πρέπει να κάνουμε το ποσέ αυγό. Για να μας δείξεις πώς γίνεται το ποσέ αυγό, το οποίο είναι πανεύκολο βέβαια. Θα χρειαστούμε αλατάκι να βάλουμε μέσα. Βράζει το νερό τώρα. Βράζει το νερό. Βάζουμε λίγο αλατάκι. Το κρόκο μας. Και τον κρόκο. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε και τα ευεργετικά συστατικά του κρόκου κοζάνης που είπαμε ότι είναι πραγματικά ένα ελιξίριο ο κρόκος. Έχει απίστευτα θρεπτικά συστατικά και με αυτόν τον τρόπο μέσα στο νερό, τώρα το νερό θα γίνει και κατακίτρινο χρυσό. Και το αυγό μας θα πάρει. Ναι. Βάζουμε λίγο ξυδάκι λευκό, αν θέλουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να μην βάλουμε. Και το λίγο πιπεράκι. Το ξύδι βοηθάει να μην σπάσει, να μην διαλυθεί το αυγό. Mm-hmm. Οπότε το βάζουμε. Και δεν βάζουμε κόκκινο ξύδι, γιατί θα έχει πάρει άσχημη όψη το αυγό μας. Α, βάζουμε άσπρο, επηρεάζει το χρώμα, ναι. Τα αυγά μας, θα χρονομετρήσουμε 3 λεπτά. Αν θέλουμε, το αφήνουμε παραπάνω και γίνεται σφιχτό.
Στα 3 λεπτά έχει μέσα ο κρόκος του, είναι μελός ακόμα. Το μελάτο δηλαδή. Μπράβο. Και αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος, οι Γάλλοι το κάνουν πάντοτε, όταν βάζουν αυγό στη σαλάτα, δηλαδή μια κλασική σαλάτα γαλλική, πάντοτε το αυγό είναι ποσέ, διότι διατηρεί το σχήμα του και ταυτόχρονα τι γίνεται, όταν όταν το ανοίξεις, χύνεται ο κρόκος μέσα στα λαχανικά και στο μπέικον και στα λαντικά και είναι υπέροχο. Και πάει πάρα πολύ, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, τα αυγά μας είναι έτοιμα τώρα, θα τα βγάλουμε. Και είναι κατακίτρινο, έβαψε. Ναι. Να γιατί τον χρησιμοποιώ σαν τον κρόκο στη ζωγραφική, στη Βυζαντινή, στην αγιογραφία. Είδες τι ωραίο χρώμα. Θα αφήσουμε και πάνω εδώ. Λοιπόν, με το χεράκι μας σπάμε μέσα τα λαχανικά. Εμείς έχουμε εδώ σπανάκι, έχουμε γαλλική σαλάτα και έχουμε και... Λόλο. Φριζέ, πώς το λένε αυτό. Λόλο. Η λόλα, η λόλο. Έχουμε και ραντίτσιο. Και ραντίτσιο κόκκινο, το οποίο τρελαίνομαι. Είναι πολύ... τόσο ωραίο ροδί χρώμα στις σαλάτες και γεύση, βέβαια. Το τηγανίζεται, γεμίζεται. Το ραντίτσο, σοβαρά. Φοβερή γαρνιτούρα είναι τηγανιτό ή ψητό. Ναι. Ωραία. Τώρα θα αλατίσουμε λίγο τη σαλάτα. Έτσι. Θα κόψουμε τη γραβιέρα μας. Και φαντάζομαι αν δεν έχουμε γραβιέρα Κρήτης, μια οποιαδήποτε πλατήτικη γραβιέρα γενικά. Όλες οι γραβιέρες μας πολύ καλές είναι. Ναι. Λοιπόν, θα κόψουμε τη λούζα μας μέσα. Την ψιλοκόβουμε τη λούζα, γιατί είναι λίγο σκληρή, οπότε είναι καλύτερα να την έχουμε σε μικρά κομμάτια. Βέβαια. Πολύ σωστό. Έτσι, μας μίλησε κατευθείαν από τα μπαχαρικά που έχει. Τα μυρωδικά, τα φασκόμηλα, τα θυμάρια, ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τη σάλτσα μας, γιατί πρέπει να δροσίσουμε λίγο τη σαλάτα μας. Θέλω να μου ρίχνεις το λάδι. Α, θα το κάνεις χτυπητό, ναι, τύπου μαγιονέζα, για να σου πείξει. Σαν βινεγκρέτ, σαν... Εδώ έβαλες τώρα μια βαλσάμικο. Μια σάλτσα θα κάνουμε. Ναι, βάλαμε βαλσάμικο. Ναι. Θα βάλουμε μουστάρδα. Και αυτή έχει και μέλι μέσα. Ναι, οπότε θα προσέξουμε λίγο το μέλι μας. Ωραία, αφού έχει μέλι. Θα προσέξουμε. Είναι γλυκιά μουστάρδα με μέλι, πολύ ωραία. Μέλι σίγουρα θα το προσέξουμε. Νομίζω είναι αρκετό αυτό. Αλάτι, να βάλουμε και λίγο ναι, αλάτι. Να έχεις λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Ωραία. Και τώρα σου ρίχνω λίγο περιμένεις λίγο. Περιμένεις λίγο, να κάψω εγώ. Αυτό. Τώρα μου ρίχνεις εσύ λίγο το ελαιόλαδο. Καλά είμαστε νομίζω. Και τι έβαλες, ένα παλό, έτσι. Ναι. Θα τη βρέξουμε λίγο τώρα. Α, πριν προσθέσεις το αυγό, βάζεις λίγο, δηλαδή την ανακατεύεις για να πάει καλά το ζουμάκι παντού, ε? Για να δροσύνει όλη η σαλάτα, να έχει φρεσκάδα και όλη τη σάλτσα να πάει παντού. Να μην είναι στεγνά τα λαχανικά, δηλαδή πέσει από πάνω η σάλτσα και τα από κάτω τα λαχανικά. Πάντα τις ανακατεύουμε τις σαλάτες μας. Αφήσουμε τη σαλάτα μας τώρα. Τώρα, ό,τι και να τις βάλεις από πάνω, θα είναι νόστιμη. Βέβαια. Γιατί έχουμε βάλει τη σόσα. Τη σάλτσα μας. Τέλεια. Και έτσι δηλαδή είναι υπέροχη. Και τώρα είναι έτοιμη, ναι. Θα τις βάλουμε εδώ και φλαράκια. Δηλαδή αυτό γίνεται ένα πλήρες γεύμα τώρα. Ναι, είναι πλήρη. Είναι. Το μόνο που θα του λείψει θα είναι λίγο ψωμάκι για να φάμε το αυγό. Ναι, ένα ζυμωτό φρέσκο. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα το χρησιμοποιήσαμε και κάναμε σαν φωλιά. Α, βάλουμε μέσα φωλίτσες, το αυγό μας. Ναι. Κοίτα και αυτό το υπέροχο χρώμα. Λίγο ζουμάκι πάνω στο αυγό, ναι. Μπορούμε να βάλουμε. Η
γιατί είναι αρωματικό. Βέβαια. Βάζουμε τη γραβιέρα. Ωραία. Τώρα τη λούζα μπορούμε να την κόψουμε και να τη ρίξουμε από πάνω. Ή βάζεις εμείς θα βάλουμε τώρα... Έχει αρκετή μέσα, για λίγο ντεκόρ βάζεις τώρα. Ναι, έχει μέσα. Έχει. Να. Και πώς η γαλλική σαλάτα γίνεται ελληνικότατη. Αυτό είναι τώρα ένα πλήρες τώρα... διάστημα, μαγικό και υπέροχο. Μπορούμε να βάλουμε λίγο σουσάμι από πάνω. Εγώ δεν μου αρέσει το σουσάμι, πειράζει. Όχι, να μην βάλουμε τότε, αφού δεν σ' αρέσει. Και σαλτσάρουμε λίγο ακόμα. Είναι τόσο φίνες οι γεύσεις, δηλαδή το αυγό τώρα, όταν το ψήνεις έτσι, είναι πραγματικά η γεύση αυγού. Δεν έχει ούτε το λάδι ούτε τίποτα, οπότε... Και υγιεινότατο. Ναι, και δεν χρειάζεται το σουσάμι νομίζω. Δηλαδή αφήσουμε καθαρές τις γεύσεις αυτές. Okay. Είναι ένα σπάνιο αλαντικό, πολύτιμο, ακριβό, καλής ποιότητας. Τη συνταγή σαλάτα με γραβιέρα, λούζα και αυγό ποσέ θα χρειαστείτε 5 φύλλα ραντίτσιο, 7 φύλλα γαλλική σαλάτα, 8 φύλλα λόλα πράσινη, 15 φύλλα σπανάκι, 40 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, 6 φέτες λούζα, 2 αυγά, 1 γραμμάριο κρόκο κοζάνης, 1 σφινάκι ξύδι λευκό, αλάτι και πιπέρι. Για τη βινεγκρέτ θα χρειαστείτε 2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα με μέλι, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 50 γραμμάρια ξύδι βαλσάμικο, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Εσύ από 16 χρονών είχες πάει στα καράβια. Ναι, 15,5 χρονών. Γιατί? Την έκανα. Γιατί δεν μ' άρεσε πολύ το σχολείο για αυτά και ήθελα να δουλέψω, να κάνω κάτι. Ήταν ο παππούς μάγειρας. Και του λέω: θέλω να πάω κι εγώ να γίνω μαγειρέ στα βαπόρια όπως εσύ. Α, ήταν στα βαπόρια ο παππού. Ναι, ήταν έξω. Και μου λέει: εντάξει, μου λέει και αυτά, αλλά του λέω: θα γίνω καμαρότος εγώ. Όχι, μου λέει: θα γίνεις μαγειρέ, θα μάθεις και μια τέχνη. Καμαρότος δεν είναι τέχνη, είναι. Μαζεύει από εδώ και από εκεί, μου λέει. Και έτσι έγινα μαγειρέ. Ταξίδεψα 2 χρόνια. Δεν μου άρεσε βέβαια, ήταν δύσκολα. Ανά τον κόσμο, στην Όχι, Ελλάδα. Όχι, ήμουν αμέσως στην Ελλάδα. Αλλά δεν μου άρεσε. Χάνεις τη ζωή σου, νομίζω, και δεν είναι ωραίο. Και μετά πήγα στο άκρο αντίθετο, πήγα σε ιταλικό προξενείο, σε μια άλλη μαγειρική μπήκα. Το πει στην επόμενη συνταγή αυτό όμως. Γιατί η επόμενη συνταγή έχει κάτι. Η γλυκοθεραπεία μας από αυτό το ιταλικό προξενείο. Okay. Ωραία. Okay. Η γλυκοθεραπεία μας σήμερα είναι λίγο ανορθόδοξη. Για την ακρίβεια είναι γλυκοθεραπεία σε φόντο πράσινης σαλάτας. Ναι. Με φράουλες, Είναι πολύ δροσιστική σαλάτα αυτή και για το καλοκαίρι μας. Και είναι πάρα πολύ καλή και για τα παιδιά να την τρώνε έτσι, που δυσκολεύονται έτσι να τρώνε σαλάτες. Τους ξεγελάμε με τη φράουλα και... Ναι, γιατί αρκετά παιδάκια την τρώνε τη φράουλα, παραδόξως. Ναι. Οπότε είναι ένας τρόπος να τους χώσουμε και τη σαλάτα παρέα. Πράσινη σαλάτα με σάλτσα από φράουλες. Και αυτό το υπέροχο τυράκι εδώ τι είναι. Αυτό είναι μαστέλο Χίου. Για πες μας λοιπόν για τη Χίου, την ιστορία σου. Στη Χίου η ιστορία μου είναι ότι δούλεψα σε ένα πάρα πολύ καλό. Πώς να το πω τώρα, εστιατόριο, βίλα. Ήταν όλα αυτά μαζί. Και ιστορικό. Και ιστορικό μνημείο, το Αργέντικο τη Χίου. Το οποίο εκεί πέρα. Μου έδειξε ότι η μαγειρική δεν είναι των καραβιών που λέγαμε πριν. Είναι κάτι άλλο έξω, ας πούμε. Δημιουργείς πιο εύκολα πράγματα. Του καραβιού και του σαλονιού που λέμε. Ναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα είχες και πολύ... Μεγάλη γκάμα. Είχες επώνυμους πελάτες και τέτοια. Τι είχες, ποιους είχες. Τον Ζίλντα Σεν, τον άντρα της Μελίνα Μερκούρη, τον πρίγκιπα της Ρωσίας Ρωμανόφ και διάφορους τέτοιους. Είχε επιβιώσει ο Ρωμανόφ, γιατί νόμιζα ότι τους σκοτώσαν αυτούς όλους. Όχι, είχε έρθει κάποιος. Μάλιστα, τέλεια. Εκεί του Σογιού. Ωραία, λοιπόν, και τι κάνουμε, πώς ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ψήσουμε το μαστέλο μας, μια φέτα. Στο σχαροτηγανάκι μου εδώ, και να το ζεστάνω καλά-καλά. Να το κόψω εγώ τότε. Αυτό το τυράκι πώς είναι, δηλαδή πώς το ψήνουμε καλύτερα, το τρώμε εγώ από ό,τι ξέρω. Το ψήνουμε, το μαγειρεύουμε, το τηγανίζουμε.
σαγανάκι το κάνουμε και έχει λεπτή γεύση αυτό. Έτσι, ναι. Δεν είναι βαρύ τυρί. Είναι ελαφρύ. Και όλα μας τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει για αυτή τη σαλάτα είναι ελαφρά. Ωραία, οπότε κόβουμε. Και το iceberg είναι τραγανό και πολύ υδροσυστικό. Ναι, βέβαια. Βάζουμε μία φέτα και την ψήνουμε. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Το μυστικό για να ψηθεί ωραία το τυρί είναι να καίει, μα να ζεματάει, να βγάζει φωτιές. Σωστό. Και λίγο από τη μία πλευρά, λίγο από την άλλη, έτσι δεν είναι? Σωστό. Και βέβαια αυτό το σκεύος, εσάς τους σεφ δεν σας ενδιαφέρει, αλλά για μας στην οικιακή κουζίνα είναι θησαυρός το σκεύος. Πάρα πολύ χρήσιμο είναι. Διότι υποκαθιστά μια σχάρα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι, μπράβο, ναι. Θα κόψουμε και θα κάνουμε κρουτόν την πίτα μας. Αραβική πιτούλα σε κρουτόν, ναι, τέλειο αυτό. Α, τι ωραίο, σε φιδές γίνεται. Ναι. Έχουμε ένα πολύ περίεργο κρουτόν. Βάζουμε στο ταψάκι μας τώρα όπως είναι κομμένη και την ψήνουμε 5 λεπτάκια στο 220 στο φούρνο μας. Ναι. Και θα γίνει κρίσπης αυτή. Ωραία. Σαν πατατάκι, φαντάσου. Τραγανιστό. Ναι. Ροκανίδι, έλερσε. Αυτό πολύ ωραία ιδέα. Αυτά εντωμεταξύ, άμα τα κάνεις, μπορείς να βάλεις και περισσότερα και τα κρατάς μετά σε μια σακουλίτσα. Βεβαίως, ναι. Και το χρησιμοποιείς και σε άλλες σαλάτες. Έτσι είναι σαν κρουτόν, ας πούμε. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, να πάω να το ψήσω. Ναι. Σε δυνατή φωτιά. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι είναι έτοιμο, το σβήνω. Πολύ σωστά είναι έτοιμο. Βλέπετε πώς γίνεται μαστιχωτό, απίστευτο, ναι. Και ταυτόχρονα κρατάει το σχήμα του, δεν χαλάει. Βεβαίως. Αν το ψιλοκόβεις και αυτό. Ναι, θα ψούμε λωρίδες αυτό. Φιλετάκι, τέλειο. Κρατήσουμε λίγο για το ντεκόρ μετά. Και αυτό θα το βάλουμε μέσα. Έτσι. Mm. Λοιπόν, θα πάρουμε το μπουλάκι μας και θα σπάσουμε πάλι μέσα τα λαχανικά μας. Iceberg. Λοιπόν, το iceberg, το οποίο μου αρέσει εμένα πάρα πολύ γιατί είναι τραγανό. Έχεις προσέξει ότι πολλοί σεφ το μισούν. Γιατί αυτό το πράγμα? Δεν είναι πολύ γευστικό γι' αυτό. Μα ποιος το είπε αυτό? Γιατί όλοι οι σεφ συμφωνούν στο ότι το iceberg δεν είναι γευστικό? Είναι πολύ νερό πρέπει να έχει μέσα. Μα υπάρχει πιο τέλειο, είναι τραγανό. Όχι. Και δροσερό. Και εμένα μου αρέσει, το χρησιμοποιώ πολύ. Και γι' αυτό βάζω και τη ρόκα τώρα που είναι πολύ έντονη η ρόκα. Για να κάνεις αντίθεση. Μπράβο, ναι. Να του δώσουμε βοήθεια να γίνει γι' αυτό δυνατό. Mm. Ωραία. Νομίζω είμαστε καλά. Ωραία, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Θα αλατίσουμε λίγο πάλι. Ωραία. Και θα φτιάξουμε τώρα τη σάλτσα μας. Mm-hmm. Θα πάρουμε 6-7 φράουλες να κάνουμε πουρέ. Τη σάλτσα φράουλα. Mm-hmm. Φραουλίτσες φρέσκες. Ναι. Ωραία. Έτσι. Θα βάλουμε και μερικά φύλλα δυόσμου μέσα. Θύμισες μάλλον ένα κόλπο που κι εγώ το έμαθα πρόσφατα. Όταν κόβουμε κάτι στο μούλτι και μας αντιστέκεται, κάνουμε αυτό. Το γέρνουμε το την ώρα που χτυπάμε, το κουνάμε λίγο και φεύγει. Το χρειάζεται πολύ όταν έχεις μικρή ποσότητα μέσα. Είναι μια δυσκολία που συμβαίνει σε όλα. Όταν έχεις μια πάρα πολύ σκληρή παρμεζάνα, κολλάει. Το γυρνάς σίγουρα. Λίγο πλάι και όπα αμέσως συνεχίζει. Θέλουμε όλη τη φράγα. Θα βάλουμε το ξύδι μας εδώ. Για να μην μας χαθεί η φραουλίτσα. Καθόλου, τι θέλουμε όλοι. Έτσι, λοιπόν, θα βάλουμε λίγο μουστάρδα μέσα. Τόση είναι αρκετή. Λοιπόν, δεν θέλουμε εδώ πέρα μια καυτερή μουστάρδα, βάλουμε μια ήπια. Γιατί θα βάλουμε μερικές σταγόνες ταμπάσκο. Την ένταση θα τη δώσει το ταμπάσκο. Ναι. Μια-δυο σταγόνες, ναι. Ναι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ, είναι πολύ δυνατό. Έτσι. Λοιπόν, και θα χτυπήσουμε κατά τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε για την προηγούμενη. Λάδι θα βάλουμε. Θα βάλεις λαδάκι εσύ. On the high fast train.
Τώρα βέβαια όταν την κάνουμε για παιδάκια το αποφεύγουμε το ταμπάσκο. Ναι, δεν βάζουμε καθόλου. Ούτε πιπέρι δεν χρειάζεται να βάλουμε. Νομίζω είμαστε καλά. Και παίρνει και ωραίο χρώμα, ε, και μας χωβολάει εντωμεταξύ. Και εντωμεταξύ εδώ πέρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε το λευκό τοξίδι με λίγο βαλσάμικο. Πάει πάρα πολύ και το βαλσάμικο. Λοιπόν, μήπως να βγάλω τα κρουτονάκια μας. Ναι. Βεβαίως. Τα παρατραγανίσαμε λίγο. Ναι. Ε? Δεν πειράζει, ωραία είναι. Θα πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε εμείς. Στη μέση έχουν μείνει όπως πρέπει. Θέλει προσοχή γιατί γίνονται αμέσως αυτά. Ναι. Θα τα βάλουμε σε δυνατή φωτιά. Θα το προσέχουμε λίγο. Τώρα θα ρίξουμε μέσα το μαστέλο μας που έχουμε κόψει. Έχουμε αλατίσει νομίζω, έτσι. Ναι, αλατίσαμε. Θα βάλουμε μερικά κάσιους. Κάσιους καβουρδισμένα, τα θέλουμε όλα καβουρδισμένα. 2-3 λεπτά και στο τηγάνι μας τα καβουρδίσαμε. Ξέρεις τι άλλο μπορείς να κάνεις, βάζεις τα κάσιους μαζί με αυτά. Βεβαίως. Μαζί με τα κρουτονάκια και ξεροψήματα. Σου βγαίνουνε μπαμ και τα δύο. Ναι. Πολύ ωραία. Θα κόψουμε μερικές φράουλες μέσα στη σαλάτα μας. Αν θέλεις, μάδισε και μερικά φιλαράκια δυο μου. Πώς δεν θέλω. Και μέσα. Εν τω μεταξύ, είτε σε αυτή είτε σε οποιαδήποτε πράσινη σαλάτα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς ταιριάζουν οι φράουλες. Φοβερή. Ναι. Και άλλα φρούτα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. Μπορείς να βάλουμε και πεπόνι, έτσι. Βγαίνει. Και καρπούζι. Και το σαφίλι μας. Έχουμε φρούτα. Ναι. Εμένα μου αρέσει πολύ να κάνω σαλάτες με φρούτα. Και γενικά μαγειρεύω με φρούτα, με γλυκά πράγματα. Μου αρέσει. Αυτό, γιατί σου αρέσει το γλυκό. Ναι. Αλλά δεν το παρακάνεις. Όχι, εντάξει, γιατί μετά. Δεν θα αρέσει, εντάξει. Γιατί είναι πια απίστευτο αυτό το πράγμα που πας σε εστιατόρια και τώρα παίρνεις μια σαλάτα ρόκα και είναι μαρμελάδα ρόκα. Δηλαδή είναι τόσο το μέλι που βάζουν μέσα που δεν τρώγεται. Όλα αυτά θέλουν μια ισορροπία. Γι' αυτό σου είπα και πριν με τη σαλάτα που βάλαμε τη μουστάρδα που είχε το μέλι, ότι πρέπει να προσέξουμε πάλι το μέλι μας. Ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη σάλτσα πάλι στη σαλάτα μας. Το γνωστό ανακάτεμα να πάει παντού, βεβαίως, που λέμε. Βεβαίως, θα ανακατέψουμε καλά-καλά. Είναι πιο δύσκολο να ανακατευθεί αυτή. Λίγες παραπάνω κινήσεις, δεν είναι τίποτα. Είναι και βαριές οι φράουλες. Ναι. Ελαφρώς, έτσι τα ανακατεύουμε. Και αναδύονται αρώματα. Τώρα, δεν σου σπάσε τη μύτη τώρα, δεν σου ήρθε... Διόσμος. Ε? Αριστούριμα είναι αυτό. Να σε καλά, λέει. Ελαφρώς ξινούτσι και φράουλα. Δεν σου κάνει, ρε παιδί μου, ότι έχει φρούτο, κατάλαβες. Δεν είναι γλυκό. Ναι. Είναι φράουλα με όλο της το άρωμα, αλλά σε αλμυρή εκδοχή. Έτσι όπως το είπες ακριβώς. Λοιπόν, το τυράκι μας αρέσει εδώ. Και τα ροκανίδια. Ναι, τα ροκανίδια μας. Φανταστικό κρουτόνα είναι, ε. Ναι, είδες. Και λίγα κάσιους ακόμα βάζουμε. Και αυτό είναι που δίνει και την αντίθεση του τραγανού με τη μαλακιά, τη φράουλα και με το μαρούλι και είναι η υφές, δηλαδή έχει τρεις διαφορετικές υφές, τέσσερις μαζί με το τυρί. Και είναι εκπληκτικές οι διαφορετικές υφές στη σαλάτα. Ας κάνουμε και ένα ντεκόρ. Είναι τουρτοσαλάτα, καταλάβατε. Ναι. Αυτή σε ένα πάρτι παιδικό εγώ θα την έκανα, ας πούμε, γιατί είναι και τα παιδάκια που τρώνε τη φράουλα. Κάνει και γιορτινό, βέβαια. Και βέβαια θα έβαζα και λίγη γύρω-γύρω, να βάλουμε λίγο. Το ίδιο θα έκανα. Ναι, θα το κάνεις πιο ωραία χωρίς να λερώσεις το πιάτο. Όχι, θα το λερώσουμε το πιάτο, θα δεις. Θα στήσουμε εδώ τώρα. Ένα, και αυτό είναι η απόλυτη ψευδαίσθηση γλυκού τώρα, δεν είναι. Ναι. Τρως σαλάτα, αλλά νομίζω ότι τρως γλυκό.
Είναι ντεκόρ τούρτας αυτό το φρεουλάκι εκεί το... Ναι. Ωραία. Σκίσαμε. Σε φετούλες. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Θα λερώσουμε το πιάτο μας. Σαλτσάρουμε λίγο ακόμα. Και στο λερώσουμε λοιπόν. Α, τέλεια. Να την τούρτα. Ορίστε. Τούρτα σαλάτα. Οκ. Okay. Νομίζω είμαστε έτοιμοι. Για τη συνταγή σαλάτα με μαστέλο και σάλτσα φράουλας θα χρειαστείτε ένα ματσάκι ρόκα, 10 φύλλα μαρούλι iceberg, 6 φράουλες, μία αραβική πίτα, μία φέτα γελαδινό μαστέλο χείου, 20 γραμμάρια κάσιους καβουρδισμένα, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα θα χρειαστείτε 8 φράουλες, μισό σφινάκι λευκό ξύδι, ένα κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα, 3 σταγόνες ταμπάσκο, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο και 5 φύλλα δυόσμου. Μπράβο. Πρωτότυπη, υπέροχη. Δροσιστική, παιδική. Ανοιξιάτικη. Επίσης, πάρα πολύ ερωτική τη βρίσκω. Ναι. Σωστό. Να μια σαλάτα που με ρωτάτε, έχω dinner tête-à-tête, τι να του κάνω. Και είναι και εύκολο, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχεις. Εντάξει, είναι υπέροχη. Το ταμπάσκο δεν καίει. Το καταπληκτικό σε αυτή τη σως είναι ότι βγαίνει μόνο η φράουλα. Όλα τα άλλα υλικά ενώνονται με έναν τρόπο που της δίνουν το πρώτο ρόλο. Και το μαστέλο ταιριάζει πάρα πολύ με τη φράουλα. Δεν έχει δυνατή γεύση το μαστέλο. Φοβερό, έτσι. Και το κουρτόν, όλα δεν είναι νομίζω σε αυτή τη σαλάτα, είναι πάρα πολύ... Και δεν την έχω κάνει ποτέ σε κανένα μαγαζί που έχω δουλέψει. Καλά που τελειώνουμε, γιατί μπορεί να σε ερωτευτώ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Την έχεις κάνει αυτή η κοπέλα? Όχι. Κακό. Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη μου. Για την λίγο που κάνατε να δείξουμε κάποια πράγματα για την Ελλάδα μας. Μπράβο, για την Ελλάδα μας γενικότερα. Τώρα χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από όλους μας. Να την αγαπάμε και να τη μαγειρεύουμε. Ναι, και αυτές ναι. ήταν τρεις πρωτότυπες συνταγές μιας καινούριας Ελλάδας, γιατί και αυτό χρειάζεται. Να χτίσουμε μια καινούρια Ελλάδα. Κάπως πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή. Από το τραπέζι μας, από την κουζίνα μας. Μαγειρέψτε λοιπόν ελληνικά. Αύριο θα σας δώσουμε και άλλες συνταγές. Γεια σας. Γεια σας. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα, καλεσμένοι είναι δύο μπακάλιδες New Age και ο μάγειράς τους. Ο Θωμάς και ο Γιώργος Δούζης και ο Δημήτρης Κοπαράνης μας δίνουν συνταγές για μυρωδάτους μεζέδες. Κεφτεδάκια με πράσο και πετιμέζι. Είναι μέσα του όλες οι γιαγιάδες της Μακεδονίας. Από γενιά σε γενιά είναι όλες εκεί μέσα. Κοτόπουλο με φασκόμηλο. Μια βουλιά τέλειο. Και μια γραβιέρα με κρούστα σαν μπισκότο, σερβιρισμένη με γλυκό του κουταλιού Σίκο. Hellmann's παρουσιάζει τη συνταγή Χοιρινή Συμφωνία. Σοτάρουμε τα χοιρινά φιλετάκια. Προσθέτουμε πιπεριά, κρεμμύδι, σκόρδο, σβήνουμε με λευκό κρασί και τα απογειώνουμε με μουστάρδα Hellmann's. Απλά υπέροχο. Τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία. Η μαγειρική είναι στα καλύτερά της μόνο με Hellmann's. Χωρίς συντηρητικά. Απλά υπέροχη.